μεγάλη συνεργασία όπως αυτή με τον κύριο Κότσιρα που δίδειξε αρκετά 2 χρόνια. Νομίζω ήταν πολύ καλή συνεργασία. Δουλέψαμε 2 σεζόν. Στην περίοδο εκείνη, ίσως δεν ξέρω ο κόσμος, είχαν βγει κάποιες φήμες ότι είστε μαζί. Και ότι τώρα πια τώρα δεν είστε. Δεν ξέρω τι. Εντάξει, βγήκε, κάποιος βγήκε και το είπε αυτό το πράγμα. Αυτά συνήθως γίνονται από χώρους, αυλές, τέτοια πράγματα. Κάποιος βγήκε και το είπε. Μετά κάποιος βγήκε και είπε ότι όχι, δεν είναι έτσι, χωρίσανε. Μετά τα ξαναβρήκανε. Μετά τέλος πάντων. Μια μπερδεμένη κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τη φάση αυτή. Στον πάλι την επόμενη τύχη πρόταση. Φτάνει πια. Χειμώνα, καλοκαίρι, καλοκαίρι, χειμώνα. Φτάνει, εντάξει. Είμαι 7 χρόνια στη φάση αυτή στη δουλειά, ρε παιδί μου, και δεν είμαι πια και τίποτα σπουδαίο, ας πούμε. Δεν έχει γίνει και τίποτα φοβερό. Σίγουρα δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Μπορώ να διαχωρίσω. Είμαι υπέρ της θετικής και της αρνητικής κριτικής, δηλαδή δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Απλά μπορώ να ξεχωρίσω και να διαχωρίσω όταν κάτι είναι κακεντρεχές. Μου έλεγες πριν ότι θα μπορούσες να γυρίσεις την παλιά σου δουλειά που είσαι φοροτεχνικός, με μεγάλη άνεση. Ναι, άνετα. Άνετα, αλλά και εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα. Όλες οι δουλειές έχουν πρόβλημα, εκείνη η δουλειά. Δεν σε πληρώνουν, ας πούμε. Τους τα φτιάχνεις όλα έτσι όπως πρέπει να τους τα φτιάξεις. Και έρχεται το τέλος του μήνα και δεν σου έχουν πληρώσει. Εγώ για σένα. Για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Αν εξαιρέσω τη Ραλία Χριστίδου, που είναι η μόνη που έχει καταφέρει να κάνει όλο καριέρα βγαίνοντας από το Fame Story, νομίζω κανείς άλλος δεν μας έχει δείξει ότι έχει βγει από αυτό, από αυτά τα reality και πραγματικά του δόθηκε μια ευκαιρία. Τον ευχαριστώ θερμά. Τον ευχαριστώ θερμά και του εύχομαι. Δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάω. Θα πάω κάποια στιγμή. Του εύχομαι καλή επιτυχία στο πρόγραμμα εκεί που παίζουμε. Νέο άλμπουμ στην απέναντι πλευρά. Έχει κυκλοφορήσει τώρα μόνο σε ψηφιακή μορφή. Είναι δική μου δουλειά στο 100%. Είναι πρώτη φορά που γράφω δικές μου μουσικές και είναι ένα όνειρο το οποίο επιτέλους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο εκπληρώνεται. Τα λόγια όλα είναι της Λίνας της Δημοπούλου, που πάλι κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετική στιχουργός. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έδωσε ό,τι καλύτερο είχε γράψει, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό και το φιλάει για μένα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερη δουλειά, λιγότερα λεφτά, αλλά δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι, να αγωνιζόμαστε αυτό. Να κάνεις βέβαια κάτι που αγαπάς και σου ταιριάζει πολύ. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή δεν είχα ποτέ την ψωνάρα να γίνω η μεγάλη τραγουδίστρια, ξέρεις. Εγώ καψώνει με την κιθάρα. Γι' αυτό δηλαδή από 7 χρονών άρχισα να σπουδάζω κλασική κιθάρα γιατί μου άρεσε αυτό. Ή τουλάχιστον να παίζω κιθάρα και να τραγουδάω μαζί. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να βγάλω πολλά λεφτά, ξέρεις, να εκμεταλλευτώ την αναγνωρισιμότητα με αυτό το όφελος, ας το πούμε. Αυτό που με ενδιαφέρει και ιδίως τον τελευταίο 1,5 χρόνο και από το καλοκαίρι και μετά, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα, η μόνη μου έννοια όταν έχω μία παράσταση είναι αυτός που θα έρθει και θα φύγει να έχει περάσει ωραία. Παιδιά, πραγματική τραγουδίστρια, παιδιά. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε το γεγονός ότι είχαν πάρει μέρος σε reality, ούτε την προσωπική τους ζωή. Όχι, βρε Φλωρίδα, μόνο με τη φωνή της και το ταλέντο της. Όταν πήγε σε reality, τότε της άνοιξαν οι δρόμοι της. Ναι, αλλά δεν ήταν ποτέ εκείνη που θα έβγαινε στα πάρτι, που θα φωτογραφιζόταν, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Καθόλου σελεμπρετισμούς. Όμως, δεν ξέρω πόσο η σχέση
της την βοήθησε με τον Γιάννη Κότσιρα, γιατί υπήρχαν φήμες ότι ήταν ζευγάρι. Και είχαμε δει και φωτογραφίες μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Και τον είχαμε δει να μιλάει μέχρι τώρα για τον Γιάννη Κότσιρα και είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που λέει κάτι και το διαψεύδει κιόλας. Λέγοντας ότι τα περιοδικά είναι αυτά τα οποία δημιούργησαν αυτή τη σχέση ή τουλάχιστον διάφοροι κύκλοι, διάφορες αυλές όπως λέει. Παιδιά, να σας πω κάτι όμως, είτε ήταν μια σχέση που ίσχυε είτε όχι, νομίζω ότι τελικά δεν την βοήθησε στην καριέρα της και το γεγονός ότι παραδέχτηκε και ότι δεν ξέρει κατά πόσο έχει κάνει πράγματα. Εδώ πέρα όμως, είναι γιατί δεν αισθάνεται. Περίμενε μισό λεπτό. Εσύ λες ότι ήταν μια σχέση η οποία ίσχυε. Εδώ πέρα έχουμε μια σχέση η οποία δεν. Δεν την παραδέχεται. Κοίταξε. Όταν λένε ένα χρόνο ολόκληρο και παραπάνω από ένα χρόνο ότι έχει σχέση με έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη, πώς γίνεται να μην βγαίνει, παιδιά, να μην την ενοχλεί. Παιδιά, μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα από πρόσωπα τηλεοπτικά και όχι μόνο, και τραγουδιστές και ηθοποιούς που λένε παραπάνω από ένα χρόνο ότι συμβαίνουν πράγματα στη ζωή τους και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, επειδή το λένε τα περιοδικά και τα δημοσιεύματα και οι δημοσιογράφοι, που μπορεί να έχουμε πέσει και εμείς την παγίδα να αναφερθούμε σε αυτή την εντός εισαγωγικών σχέση που μπορεί και να ισχύει. Ναι, τότε όμως γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ότι ναι, δεν ισχύει. Καταρχάς σήμερα παίρνει θέση. Μισό. Καταρχάς σήμερα παίρνει θέση. Τα περιοδικά μας τα έφτιαχναν και μας τα χαρούσαν με τον Γιάννη Κότσι. Ναι. Από εκεί και έπειτα έγινε στον καθενός την ιδιοσυγκρασία. Στο χρονικό και στην, στον καθενός τον χαρακτήρα.